Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Τουλούπη, ο οποίος θα... Σωστά το είπα το όνομα, έτσι, θα θυμάμαι καλά. Σωστά το είπα, εντάξει. Ο οποίος έρχεται εδώ με την ιδιότητα του επιχειρηματία και εκπροσώπου, νομίζω έτσι δεν είναι, ομοσπονδίας. Υποέδρεση είναι ή έγινε. Όχι, όχι. Υποίδρυση. Υποίδρυση, έτσι. Και η οποία ασχολείται με τις περίφημες γουρούνες, βέβαια, αλλά έχει ένα άλλο όνομα, το οποίο είναι πιο γνωστό. Το οποίο θα μας πει γιατί τον ακριβή όρο του το χρησιμοποιούμε, δεν το χρησιμοποιούμε περισσότεροι. Καλημέρα κιόλας. Καλημέρα, φίλε Νικόδημε. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Καλημερίζω και τους ακροατές σας. Στο Μανώλη θα πεις καλημέρα, δηλαδή. Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Έτσι, καλημέρα. Γιώργο μου. Γιώργο, μάλιστα. Καλημέρα στην παρέα. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Βρισκόμαστε εδώ, από ό,τι κατάλαβα, να συζητήσουμε αυτό το θέμα για τις ονομαζόμενες στον ελληνικό χώρο γουρούνας. Ωραίο όνομα, πάντως. Ναι. Γουρούνα κάποτε λεγόταν και το τρίκυκλο, ενώ δεν υπάρχει. Ήταν και το τρίκυκλο, το λέγανε γουρούνα. Εσύ που ξέρεις, Γιώργο, γουρούνα το τρίκυκλο. Τη δεκαετία του 80-70, ναι. Όχι αυτό με το καλάθι. Όχι αυτό. Α. Ήταν σαν τους γουρούνες με τρεις ζώδες. Με τρεις ζώδες, μία μπροστά, δύο πίσω. Αυτή ήταν η γουρούνε κανονική. Α, μπράβο, ναι. Αυτές, και, ναι. Και παρέμεινε και το τετράλωδο. Ναι. Λοιπόν, αυτές δεν υπάρχουν πλέον. Μπα, δεν κυκλοφοράνε. Κρίμα. Ναι. Βγήκε αυτό το τετράλωδο. Είναι περίπου μια 20ετία που κυκλοφοράει στην ελληνική επικράτεια. Είναι ένα όχημα παρεξηγημένο. Η ονομασία του στην Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι ATV. Που σημαίνει για όλους πλέον να τα ακούσουν σε όλη την επικράτεια, σημαίνει All Terrain Vehicle, που σημαίνει παντός δρόμου όχημα. Αυτό για αυτούς τους άσχετους που θέλουν να έχουν άποψη, αλλά δεν ενημερώνονται. Εντάξει, τώρα άσχετος. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να μου βγει ο άλλος και ένας ποιος υπουργός και να μου λέει ότι έχουν βγει για το δρόμο και για το χωματόδρομο και κακώς κυκλοφράζουν στον δρόμο. Και ξέρω, δεν μπορεί να τα λέει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε ένα-ένα με τη σειρά. Λοιπόν, πάμε, λέτε, αυτά, εντάξει, ναι. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τις γουρούνες σε επίπεδο καφενείου, μπορούμε να πούμε. Έτσι. Για το κατά πόσο είναι ασφαλές ή όχι, κατά πόσον προκαλούν ατυχήματα, κατά πόσον πρέπει να φύγουν από τη μέση. Ξέρεις, διάφορα. Ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ όλες διάφορες ιστορίες πάνω στους γουρούνες. Το κακό βέβαια είναι ότι δόθηκαν αφορμές, εντάξει, από διάφορα. Ναι. Υπήρξε παραδείγματος χάρη μια καταγγελία που έγινε από την διευθύντρια του νοσοκομείου στη Σαντορίνη, που είχε βγει στα τέλη Αυγούστου, που έλεγε μαζεύτε τις, δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάθε μέρα έχουμε τουλάχιστον 10 περιστατικά από ατυχήματα που έχουν σχέση με αυτά τα οχήματα. Είχαν γίνει διάφορα σημεία, ναι, τα οποία ενδεχομένως να μεγαλώσαμε κι εμείς, να γίνανε. Και το θέμα είναι προφανώς ο έλεγχος που γίνεται όσον αφορά τη χρήση του συγκεκριμένου οχήματος, ναι, ή δικύκλου, όχημα είναι τελικά. Τι είναι όχημα, τελικά αυτό το πράγμα? Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Κατατάσσει στην κατηγορία L, το λέει μηχανοκίνητο μοτοσυκλέτα, αλλά στην ουσία είναι τετράλωδο, το λέει. Σίγουρα γίνονται διάφορα και υπάρχουν αφορμές, αλλά δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία ή να πω, ας πούμε, ότι να υποστηρίξω αυτό που λένε πολλοί, πονάει χέρι, κόβω χέρι. Έτσι, δεν το συζητάω καν. Όχι, αυτό είναι λάθος. Χρόνια είναι λάθος. Έτσι ακριβώς. Και αυτό συνεχίζεται και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, μπορούσαμε κάλλιστα κατά τόπους, γιατί δεν είναι αυτό το όχημα, είναι πιο πολύ στις τουριστικές περιοχές και στα νησιά είναι διαδεδομένο. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν και πολλές χιλιάδες ιδιώτες που χρησιμοποιούν αυτό το όχημα, όπως και με ειδικές ανάγκες. Και είδα την Κυριακή σε μια εκπομπή ο κύριος Υπουργός, κάπου τα βάζει αυτά σε περιορισμό. Καταργεί τις γουρούνες, αλλά δίνει το δικαίωμα, μετά από την κουβέντα που είχαμε την προσωπική, δίνει το δικαίωμα στα ΑΜΕΑ να το χρησιμοποιούν. Όταν του το έπαγω ότι κόβοντας αυτό το όχημα, κόβεις και στα ΑΜΕΑ, στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες το όχημα αυτό, το στερείς, ενώ το έχει για πρώτη ανάγκη όχημα, ένα τετράλωδο, φαίνεται το άκουσε και στην εκπομπή που έδωσε σε μια συνέντευξη, είπε ότι θα τους το αφήσει. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι κασκαντέρ και θα το οδηγάνε. Και όλοι οι υπόλοιποι θα τους απαγορεύσουν να το οδηγάνε το όχημα. Περίμενε τώρα. Μας έβαλες τώρα δύο πραγματάκια τα οποία είναι. Πρώτα απ' όλα, να το πάμε από την αρχή. Γιατί αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό, γιατί εγώ δεν έχω οδηγήσει ποτέ. Ναι. Εντάξει, το βλέπω λίγο και μου φαίνεται λίγο ότι είναι δυσκύλιο όσον αφορά την κυκλοφορία να σας του. Πω. Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, εγώ από την εμπειρία μου στα 20 χρόνια που τον νοικιάζω πλέον αυτό το όχημα και είμαι όλη μέρα ζω με αυτό το όχημα, έχω εντοπίσει ότι ο κόσμος που δεν το έχει ξαναοδηγήσει, και ειδικά αυτοί που οδηγάνε μοτό,
Στην αρχή πρέπει, τους λέω, να σκέφτονται λίγο. Γιατί όταν οδηγάς ένα μοτό, οποιοδήποτε μοτό, και πάρεις του φίλου στο άλλο μοτό και το οδηγήσεις, οδηγάς μηχανικά, δεν σκέφτεσαι. Το όχημα αυτό δεν είναι μοτοσυκλέτα. Ναι. Είναι αυτοκίνητο με τιμόνι μηχανακιού. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ωραία. Αυτοί λοιπόν που οδηγάνε μοτοσυκλέτες, στην αρχή τους είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Γιατί προσπαθούν να σκύψουν ενώ αυτό πρέπει να στρίβεις. Αν οδηγάς αυτοκίνητο, είναι πανεύκολο. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση τώρα. Ναι. Εγώ έρχομαι. Ωραία. Και σου ζητάω να μου νοικιάσεις μια γουρούνα. Τη λέω γουρούνα γιατί το άλλο είναι πιο δύσκολο και το καταλαβαίνει. Ναι. Τι προϋποθέσεις χρειάζονται? Πρέπει να έχεις δίπλωμα. Τι δίπλωμα? Και δίπλωμα Β1. Λοιπόν, να σας το εξηγήσω την αρχή. Ναι. Η Ευρωπαϊκή, πάντα μιλάμε για Ευρώπη, έτσι. Ναι, δεν συζητάμε για Ελλάδα. Ελλάδα λοιπόν, και αυτό ο Έλληνας έχει πληρώσει πολύ ακριβά στο πετσί του για να Σωστά. είμαστε ακόμα εδώ στην Ευρώπη και να λέγόμαστε Ευρωπαίοι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, για να οδηγήσει ένα τέτοιο όχημα, χρειάζεται κατηγορία Β1. Ναι. Που λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία ότι αν δεν έχει καθόλου δίπλωμα και θες να οδηγήσει γουρούνα, είσαι υποχρεωμένος να βγάλει Β1 δίπλωμα. Το Β1 τι είναι ακριβώς? Είναι η υποκατηγορία του Β. Αν όμως έχεις Β κατηγορία αυτοκινήτου, είναι μέσα υποκατηγορία Β1. Να σας δώσω αλλιώς με τις μοτοσυκλέτες. Αν θες μέχρι 125 κυβικά, είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις Α1. Ναι. Αν έχεις όμως Α, που καλύπτεις μέχρι 2.000 κυβικά, έχεις και το μικρό, έχεις και το μικρό μέσα. Έχεις και το μικρό, ακριβώς έτσι είναι το δίπλωμα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, όταν έρχομαι εγώ για να σου νοικιάσω μία γουρούνα, ναι, θα πρέπει να σου δείξω ότι έχω δίπλωμα αυτοκινήτου. Ή Β1, έτσι. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν, επειδή ξεκίνησε από την αρχή αυτό το όχημα και έχει παρεξηγηθεί, για πολλούς λόγους. Βασικά είναι συμφέροντα από πίσω, θα ξεκινήσω αν θέλετε παρακάτω. Λοιπόν, κάθε τετραετία που άλλαζε υπουργός μεταφορών, προσπαθούσαν κάποια συμφέροντα να βγάλουν αυτό το όχημα τον δρόμο. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη τετραετία, έχω πάει 4 φορές στον υπουργό μέχρι τώρα, όχι στον ίδιο. Στα 20 χρόνια έχω πάει 4 φορές υπουργό. Άρα κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί κάθε υπουργός που αλλάζει και βγαίνει καινούριο στο Υπουργείο Μεταφορών να θυμάται για τις γουρούνες, ασχολείται με τις γουρούνες. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, μου φαίνεται περίεργο, έτσι. Ναι, λοιπόν, από την πρώτη φορά, τι κάνανε. Τα 50 κυβικά, επειδή βγαίνει άδεια σαν μοτοποδήλατο στην τροχέα και το κρατάει ακόμα αυτό το κομμάτι τροχέα για να έχει κάποια έσοδα, μας βάλανε και μας είπαν ότι πρέπει να έχει δίπλωμα μοτοποδηλάτο αυτό και δίδει η τροχέα την άδειά του. Ενώ και αυτό είναι τετράρωδο, 4 ζώδες δεν έχει. Ναι. Δεν είναι στην κατηγορία του τετράρωδου. Μας λένε τέλος πάντων, okay, είναι 50 κυβικά να έχουν δίπλωμα μοτοποδηλάτου. Άρα λοιπόν ένας πολίτης Έλληνας έρθει να νοικιάσει τετράρωδο, δεν μπορεί να νοικιάσει 50 κυβικά. Ενώ θέλει μικρή γουρούνα, τον αναγκάζω εγώ να πάρει μεγάλη, γιατί μικρή δεν μπορεί, βάσει του διπλώματός του. Ωραία. Στην ελληνική επικράτεια πάντα, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην άλλη κακή ερώτηση ή οτιδήποτε. Ναι. Η γουρούνα, πάντα εισαγωγικά, ναι, είναι πιο ακριβή ή πιο φθηνή σχέση με ένα αυτοκίνητο με ένα μοτό? Και πόσο πιο λογική είναι? Ενοικιάζεται, εννοείται όταν θέλει να το νοικιάσει, ναι, σαν κόστος. Ή ένα από ένα μηχανάκι, για να δούμε αν υπάρχει πιο ακριβή από το μηχανάκι. Και από ένα σημείο και μετά, όταν ξεκινάει η σεζόν, είμαστε πιο ακριβοί και από το αυτοκίνητο. Γιατί είναι ακριβό όχημα. Είναι μια ακριβό 50 κυβικά γουρούνα κάνει 3.300 ευρώ σήμερα. Δηλαδή, μια γουρούνα που έχουμε εμείς και οι συνάδελφοί μου 150 κυβικά και πάνω, κάνει πάνω από 4.000 ευρώ. Μάλιστα. Στα 4.000 μπορεί να πάρει 4 σκούτερ, α πούμε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι. Έχουμε συνάδελφο εδώ στην Άξο που έχει δύο αυτά τα side by side, SSV λέγονται αυτά, τα buggy που τα λέμε. Τα buggy, ναι. Κάνει 30.000 ευρώ. Άρα δεν μπορεί να βγαίνει και να μου παρουσιάζει ένα νομοσχέδιο και να μου λέει νοικιάζουμε ελαφρά οχήματα χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Δηλαδή, ποιο σύμβουλο τον έβαλε τον κύριο υπουργό και είπε αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρει, πρώτα απ' όλα, ανοίξε με ποιο δίπλωμα οδηγεί. Καλά, όχι, μα ξεκινά από εκεί. Δηλαδή, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, οπότε εσύ νοικιάζεις σε μένα μου νοικιάζεις τη γουρούνα. Ναι. Ωραία. Και η ευθύνη σου εμένα μέχρι πού πηγαίνει? Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα είμαι υπεύθυνος αν σας το δώσω χωρίς δίπλωμα, έτσι. Ναι. Δεν το συζητά. Και ανασφάλιστο. Ναι. Γιατί. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Τα βασικά. Ναι. Λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος να σας δώσω και κράνος. Και εσείς υποχρεωμένος να το φοράτε το κράνος. Ωραία. Από τον ΚΟΚ. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που κάνουμε συμβόλαιο και το νοικιάζεται στο όχημα, αυτόματα. Δυνητικά αλλάζεται ο κάτοχος και γίνεστε κάτοχος εσείς. Οτιδήποτε συμβεί από εκεί πέρα είστε υπεύθυνος εσείς. Άρα το πώς θα το χρησιμοποιώ εγώ, το τι το κάνω και διαφράμε, είναι δική μου ευθύνη. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Αν το πάρω εγώ και το βάλουμε στη θάλασσα, δική μου ευθύνη. Αν το βάλω και το κρεμάσω απέναντι. Οτιδήποτε. Μάλιστα. Φανταστείτε, ξέρω εγώ, ναι, όμοι γέννητο να χτυπήσει ένα άνθρωπο. Εγώ θα πάω φυλακή, εγώ έφυγα από το οδηγούσε. Λέμε τώρα. Το αυτονόητο. Για να φύγουμε από το αυτονόητο, γιατί έχουμε μπλέξει τα πόδια μας από το αυτονόητο. Λοιπόν, που νοικιάζει ένα όχημα, να ξέρει ο πολίτης, από τη στιγμή που νοικιάζει, δυνητικά γίνεται κάτοχος. Οτιδήποτε κάνει το όχημα, ή παράβαση στον ΚΟΚ, ή οτιδήποτε κάνει, υπεύθυνος αυτός. Το όχημα πλέον έχει αλλάξει
κάτοχο. Ωραία. Εντάξει. Γιατί σου λέω, μια από τις μεγάλες κουβέντες καφενειακές είναι κατά πόσον αυτές οι γουρούνες που κυκλοφορούν, ποιος ελέγχει και όλα τα υπόλοιπα. Μπράβο, να σας πω κάτι άλλο. Φανταστείτε λοιπόν ότι νοικιάζουμε, ξέρω, ένα σκούτερ. Γιατί τα σκούτερ, σας είπα το αυτό, η γουρούνα είναι το πολύ εύκολο να το πάρει οποιοδήποτε, γιατί όλοι έχουν δίπλα αυτοκινήτο. Ναι. Στα μοτό, στα δίκυκλα, είναι θέμα γιατί δεν έχουν δίπλα. Και ειδικά οι Έλληνες. Όλοι οδηγάνε, αλλά δεν έχουν δίπλα. Ναι. Όπως το αντίθετο, οι ξένοι με το Β στην Ευρώπη. Αλλά δεν το δεχόμαστε εμείς εδώ και για πολλούς λόγους σας πω γιατί δεν το δεχόμαστε. Δεν το ρισκάρουμε κιόλας. Εμείς σαν ενοικιαστές. Δηλαδή μας έχουν παρεξηγήσει σαν κλάδο. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουμε σαν κλάδος. Δεν υπάρχουμε σαν κλάδος. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό. Είμαστε ελίτες με τα μηχανάκια. Μια ζωή. Δηλαδή 29 χρόνια έχω αυτό το κατάστημα εκεί που ξέρετε και που βρίσκομαι. Ναι. Μας έχουν οι ελίτες με τα μηχανάκια. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι κάνουμε ένα επάγγελμα μαζί, η οικογένειά μας. Οτιδήποτε κάνει ένας μέσος άνθρωπος, κάνουμε κι εμείς. Από αυτήν εδώ τη δουλειά. Επενδύουμε εκατομμύρια πάνω σε αυτό το επάγγελμα. Μου λέει τώρα, ξέρω, κύριος Υπουργός, γιατί σε λέω κύριος Υπουργός, είναι ένα ανώτατος. Δεν μιλάμε στο καφενείο, μιλάμε με έναν ανώτατο άνθρωπο που νομοθετεί για μένα, για το καλό το δικό μου, και λέω ότι εγώ για 10 ευρώ, 15, 20 θα ρισκάρω να δώσω χωρίς δίπλωμα ένα όχημα. Θα είμαι ηλίθιος. Με συγχωρείτε, θα είμαι ηλίθιος. Απλά είχε δημιουργηθεί αίσθηση από πολύ παλιά. Ναι, αυτό έχει μείνει εδώ και 30 χρόνια. Να σου πω γιατί. Ναι. Γιατί. Γιατί υπήρχε μέχρι το 1992, το ζήσα εγώ, με διαβατήριο τους νοικιάζαμε. Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Καταλάβατε. Νοικιάζαμε τους Έλληνες. Ήσασταν πιο έτσι, ναι, δύσκολοι στο να το νοικιάσετε. Έτσι δηλαδή, ακόμα και εγώ που κάποια στιγμή χρειάστηκε να, για μια-δύο μέρες να χρησιμοποιήσω ένα δίκυκλο, γιατί είχα ένα πρόβλημα με το δικό μου, μου ζήτησαν δίπλωμα. Ενώ στον ξένο, και βλέπα δίπλωμα στον ξένο, πήγαινε το διαβατήριο. Το άφηνε το διαβατήριο και παίρνει το μηχανάκι και έφευγε. Να σα το πάω αλλιώς. Φανταστείτε, όμοι γέννητο, να σα νοικιάσω εγώ χωρίς δίπλωμα ένα και να χτυπήσετε έναν άνθρωπο. Χτυπήσετε εσείς. Δεν θα είμαι υπεύθυνος εγώ. Δηλαδή για 10 ευρώ 20 να ρισκάρω να χτυπήσετε εσείς ή να χτυπήσετε έναν άνθρωπο. Ναι, χωρίς ασφάλεια. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχει δίπλωμα, δεν σε καλύπτει ασφάλεια. Σωστά. Άρα λοιπόν είναι, εγώ το βλέπω τελείως παντελώς ηλίθιο να σκέφτεται κάποιο άνθρωπο ότι εγώ το ρισκάρω, θα είμαι εγκληματίας. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για το αν είναι, ξέρεις, δημιουργούν ατυχήματα ή όχι. Μεγάλωσε όλοι αυτοί. Πήγαμε στην έννοια της μυθολογίας. Ναι. Διάβασα πρόσφατα ότι υπήρξε μια ανακοίνωση η οποία έλεγε ότι οι γουρούνες έχουν λιγότερα ατυχήματα σε σχέση ακόμα και με τα ποδήλατα. Λοιπόν. Το οποίο είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε να πείτε, εμείς όταν ξεκίνησε όλη η διαδικασία, έχουμε βρεθεί δύο φορές μέχρι τώρα με τον κύριο Υπουργό. Και την τελευταία φορά ενώ έχετε εύκολη συναντήσει με τον Υπουργό Πάτσο. Ναι, έχουμε μια ευχαίρεια γιατί ήμουν και πολιτευτής μαζί τους και έτσι δεν τους ψήφισα, απλά ήμουν και μαζί τους. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι ακόμα χειρότερο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, ακούσαμε στο Sky, ναι, πρώτα απ' όλα ότι θα συμβεί αυτό, θα υπάρχει αυτό μέσα στο καινούριο κόκ, μέσα στην καινούργια τροπολογία που θα καταθέσει η κυβέρνηση. Ναι. Και μέχρι και την δεύτερη φορά που πήγαμε σε διάστημα 10 ημερών δεν μας το παραδεχτήκαν ποτέ. Ότι θα είναι. Και ενώ το πρωί ήμασταν εκεί, το βράδυ το βγάλαν σε παρουσίαση και δεν μας είπαν καν ότι είναι μέσα. Δεν ξέρω τον λόγο. Λοιπόν, ακούσαμε από το κανάλι και μας το είπε και πολύ Sky. Ακούμε, λέει ο Υπουργός. Έλα όμως που ακούμε. Και ο Τραμπ, ακούει CNN. Ναι, και ευτυχώς, γιατί στο τέλος μας πήγε σε καλό. Ξύπνησε όλη η Ελλάδα, όλοι οι συνάδελφοι. Κάνουν σε όλα τα νησιά μέχρι την Κυριακή. Κάνανε συλλόγους, είχαν εκλογές σε όλα τα νησιά. Και πάμε προς να φτιάξουμε και μια ομοσπονδία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρχουμε σαν κλάδος βασικά. Σωστά. Να υπάρχουμε σαν κλάδος γιατί βγαίνουν συνέχεια νόμοι για το καλό των συμπολιτών μας, αλλά παίρνει την μπάλα και ένα κομμάτι επαγγελματιών που δεν έχουμε ένα όχημα στο αφημί. Μας έχουμε εκατοντάδες οχήματα και μας δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει πλέον όταν νομοθετούν να ξέρουν ότι υπάρχουμε και εμείς. Ναι. Και είναι βασικό αυτό. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν ότι ο λόγος ότι ο οποίος πάει να καταργήσουν το τετράωρο στην επικράτεια, στην ελληνική επικράτεια, είναι ότι είναι με πολλά ατυχήματα, προσιάζονται πολλά ατυχήματα. Το πρώτο που κάναμε εμείς, σαν αγράμματοι αλλά σκεπτόμενοι πολίτες, μπήκα μέσα στην τροχέα, υπάρχουν στατιστικά, και κατέβασα τρεις τελευταίες χρονιές τα στατιστικά με τα θανατηφόρα τροχέα. Ναι. Λοιπόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2015 σκοτωθήκαν στην άσφαλτο 789 συνάνθρωποι μας, χάσαν τη ζωή τους. Από γιο ταχύ 344, από φορτηγά αυτά τα μικρά τα αγροτικά που λέμε 71, από τρακτέρ 15. Από δημοσία χρήσεως 3, ποδήλατα 6. Δίκυκλα 287 και άλλο 11. Δεν ξέρουμε καν αν είναι μέσα τετράροδο μέχρι εδώ. Ναι, αλλά μήπως είναι σε κατηγορία δίκυκλου, γιατί ξέρεις, εμείς οι αστυνομικοί. Όχι, οι γενικότερα θα κάνουν καταγραφή, μερικές φορές μπερδευόμαστε. Κοιτάξτε, πάμε παρακάτω. Πάμε το 16. Ναι. Έχουμε πάλι 752 νεκρούς. Λίγο λιγότερο από την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε γιο ταχύ 372, φορτηγά 64 πάλι.
άνω 3,5 τόνων 1, γενικά τρακτέρ 11 πάλι. Δημοσία σχέση 6, ποδήλατα 12. Διπλασιαστήκαν οι θάνατοι με τα ποδήλατα. Δίκυκλα 278, τρίκυκλα 3. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν σε αυτή την κατηγορία είναι και τα τετράρωδα. Δεν μπήκε ποτέ κυβέρνηση στη διαδικασία να κατατάξει κάπου τα οχήματα αυτά. Τους λέμε ότι είναι ένα καινούργιο καινοτόμο προϊόν. Είχαμε π.χ. τους πυράβλους, τα αεροπλάνα, βγάλαμε και τα ελικόπτερα. Έχουμε μοτό, αυτοκίνητα και υπάρχουν και τα τετράρωδα. Ένα καινούργιο προϊόν και δεν μπήκε ποτέ καμία κυβέρνηση να τα κατατάξει κάπου. Η άδειά μου επάνω αυτό γράφει τετράρωδο, λογιζόμενο τρίκυκλο. Η άλλη ρόδα που πήγε. Έχουν τετράρωδα. Καταλάβατε. Έχουμε λοιπόν εδώ λέει 3,04%. Αυτό είναι το ποσοστό. Τώρα έχω και το 17. Χθες χτύπωσα και το 17. Έχει αναρτήσει. Το πρώτο εξάμεινο του 17. Να σα δώσω κάτι άλλο, μια στατιστική στην Άξο. Γιατί είχαμε την ατυχία να συμβεί και ένα θανατηφόρο τροχαίο εδώ στην Άξο. Βέβαια ήταν το μέσον η γουρούνα, αλλά στο τέλος δεν σκοτώθηκε ο άνθρωπος τη γουρούνα. Έτσι πέσε πάνω στο πλέγμα και καρφώθηκε και σφάχτηκε στο πλέγμα. Στο σωματόπλευμα τη περίφραξη. Γιατί είναι. Ναι, όχι, αλλά συνέβηκε όμως. Ήταν ένα συμβάν. Λοιπόν, και ίσως και γι' αυτό θορυβήθηκε η κοινωνία εδώ τη Άξο. Στα 29 χρόνια που έχω αυτό που θα συζητούμε σε αυτό το επάγγελμα. Έχουμε από ενοικιαζόμενο όχημα δύο θανατηφόρα τροχαία. Ένα πριν 20 χρόνια με ένα δίκυκλο και φέτος. Αυτή είναι στη δικιά μας στην Άξο, έτσι, στη δικιά μας την κοινωνία, αυτά είναι τα συμβάντα. Από ενοικιαζόμενα πάντα μιλάμε, έτσι. Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν έχει συμβεί με γιοταχή. Νομίζω συνέβη και με έναν. Και παππού φέτος. Με έναν παππού φέτος, ναι, που συνέβη, το χωράφι του και πάλι ιδιωτική. Ήταν δικό του όμως. Ήταν δικό του όχημα. Ναι. Πράγματα, ναι. Λοιπόν. Ναι, είναι σαν νούμερο εντυπωσιακό. Δηλαδή να έχει δύο και σε 30 χρόνια. Και έχω έρθει κάποια στιγμή σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του νοσοκομείου, τον κύριο Κώστα, που είναι. Για μένα είναι ένας άνθρωπος από τους λίγους τα τελευταία χρόνια που κάνει έργο μέσα στο νοσοκομείο. Πραγματικά άνθρωπος καίγεται για το νοσοκομείο και μπράβο του και συγχαρητήρια. Τον κύριο Επιδόπουλο. Τον κύριο Επιδόπουλο. Έχει όμως ένα θέμα με τα τετράρωδα, ίσως γιατί το ζήτω τώρα. Και εγώ θα πρότεινα, γιατί το είχα κάνει το 9 που είχα ξαναπάει στον κύριο Σπιλιωτόπουλο, πάλι για το ίδιο θέμα με τις γουρούνες. Είχα κάνει μια έρευνα στα 7 Κυκλαδονήσια εδώ πέρα και είχαμε από τη στιγμή που βγήκε το τετράρωδο στον δρόμο 92% λιγότερα τροχεία πάντα από ενοικιαζόμενα οχήματα, μιλάω έτσι. Να. Που σημαίνει ότι το όχημα έχει μαζέψει τα τροχαία και όχι δημιουργεί παραπάνω. Εγώ θα πρότεινα τον κύριο Παπιδόπουλου, που έχει πρόσβαση μες στο κέντρο υγείας, να δει προ-γουρούνας τα ατυχήματα στην Άξο. Νίκιαζα 5 οχήματα και πέφτανε 6 κάτω. Όλη η μέρα τους μαζεύαν τον δρόμο τους τουρίστες. Γιατί δεν είπαμε στην αρχή μια διαφορετικότητα. Ότι ο Ευρωπαίος σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης που δεν χρησιμοποιούν πολύ δίκυκλο, εκ των πραγμάτων, γιατί είναι οι καιρικές συνθήκες. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, με το Β οδηγάνε μέχρι 125 κυβικά. Και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, μα διαβάσετε, αυτό θα σας πω προηγουμένως, ότι στην Ευρώπη ο Ευρωπαίος με Β κατηγορίας οδηγάει μέχρι 125 ελαφράκι δίκυκλα. Αυτό εδώ στην Ελλάδα εμείς δεν το βάζουμε σε εφαρμογή. Που αν θέλαμε να βάλουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, είχαμε δικαίωμα σαν ενοικιαστές να νοικιάζουμε. Δεν το ρισκάρουμε, γιατί αυτός που έχετε χωρίς δίπλωμα δεν ξέρει να οδηγάει. Ναι, σωστά. Καταλάβατε. Εγώ δεν το ρισκάρω και κανένα συναδελφός μου δεν ρισκάρει να δώσουμε 125 κυβικά μηχανάκι χωρίς δίπλωμα. Όχι γιατί είμαστε παράνομοι, γιατί δεν το ρισκάρω γιατί δεν ξέρει να οδηγάει, άμα δεν έχει δίπλωμα. Καταλάβατε. Σωστά. Τι γίνεται λοιπόν. Στην Ευρώπη όλοι οδηγάνε, έχουν δίπλωμα. Άρα λοιπόν παλιά που δεν είχαμε το όχημα τετράρωδο, έρχονταν με το δίπλωμα, εγώ νίκησα δίκαιο. Ναι, και έρχονταν με το δίπλωμα και του δίνα. Καταλάβατε. Ναι. Και ήμουν υποχρεωμένο να του δώσω. Δηλαδή, κάποιες στιγμές τη έβλεψη ήταν τελείως άσχετη. Ας πούμε και μαλώναμε και θες να μου δώσεις. Είσαι υποχρεωμένο να μου δώσεις. Μαγαζί. Δηλαδή, ερχόμασταν αντίθετοι. Νομίζω ότι είχαμε κάτι μαζί τους. Και τι γινόταν λοιπόν. Νοικιάσαμε 5 και πέφτανε 6 κάτω. Σας λέω, όλη η μέρα τους μαζεύαμε τον δρόμο. Όλοι οι συνάδελφοι. Καθημερινά είχαμε ατυχήματα. Με το που βγήκε το όχημα αυτό, τώρα, σήμερα που μιλάμε, αν έρθει κάποιος, το πρώτο πράγμα αν έχει δίπλωμα και αν έχει εμπειρία με το δίκυκλο, γιατί όλοι θέλουν σκούτερ. Ναι. Όσοι μπαίνουν μέσα στο κατάστημα θέλουν να νοικιάσουν σκούτερ. Δεν τους δίνουμε εμείς σκούτερ, γιατί δεν ξέρουν ότι κάνουν και δεν έχουν δίπλωμα. Σου λέω, παιδιά, αν θέλουν να πάρετε κάτι φαν, πάρετε γουρούνα, λίγο αυτοκίνητο. Δεν σας δίνω σκούτερ. Και αυτό σημαίνει παντού. Δηλαδή το σκούτερ είναι πιο επικίνδυνο σχετικά. Το δίκυκλο σίγουρα. Φανταστείτε ένας, εδώ πέρα το οδηγάνε μικρά παιδιά, άσχετοι. Ναι. Το ανεβαίνει πάνω σκούτερ, να τον αφήσει να κάτσει πάνω, πέφτει. Αν πάρει έναν άνθρωπο να κάτσει πάνω σε δίκυκλο, θα πέσει κάτω. Ναι. Τόσο απλά. 91% θα πέσει. Τόσο απλά. Δηλαδή. Είναι τελείως παρεξηγημένο το όχημα. Τελείως παρεξηγημένο. Γιατί σας είπα και πιο πολλοί από τους μοτοσυκλετιστές, γιατί αν δεν έχουν ξαναοδηγήσει, πρέπει λίγο στην αρχή να πάνε το μυαλό να σκέφτεται. Ναι, εντάξει, αυτό πρέπει να στρίβει και όχι να γέρνει. Εσείς με όλο αυτό το θόρυβο που γίνεται, έχετε κάνει μια κουβέντα, όχι τόσο με τον Υπουργό, άφησε τον Υπουργό στην άκρη, με τους ανθρώπους που έχουν σχέση με την ασφάλεια, με τη δημοτική αρχή, για να μπορέσετε να. Αυτό ήθελα γιατί να σας πω ότι. Σε μια φάση στην οποία σας κατηγορούν για τα πάντα. Μπράβο. Αυτό ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι τελικά το τερνών με το τερφελί μου λένε ότι μπήκανε σε όλα τα νησιά οι συνάδελφοι στη διαδικασία να κάνουν συλλόγους. Εγώ τους πρότεινα να έχουν σε επαφή να και σήμερα τώρα με πήρε πριν να μπω μέσα στο στούντιο οι συνάδελφοι στη Σαντορίνη.
Σαντορίνη, έχουν επαφή με το. Γιατί ακούστηκε ότι κάτι παράπονα έκανε και ο Δήμαρχος Σαντορίνης. Εγώ πρότεινα σε όλους τους συναδέλφους, σε όλη την Ελλάδα, γιατί πλέον μιλάμε καθημερινά από την Κάσο μέχρι τη Θάσο. Ναι, ξεσηκώσαμε από εδώ, από την Άξο, ξεσηκώσαμε όλη την Ελλάδα. Ήμασταν ο μόνος ενεργείας σύλλογος σε όλη την Ελλάδα, δεν υπήρχε πουθενά σύλλογος, και από εμάς εδώ ξεσηκώσαμε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, τους πρότεινα να έρθουν σε μια επαφή με το Δήμο, αν όντως ενοχλούμε κάπου, σαν κλάδος, να μαζευτούμε. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, αν μπορούμε, είμαστε μια κοινωνία, πρέπει να μάθουμε να ζούμε ένα κομμάτι με το άλλο και όχι να λέμε ότι να πεθάνει αυτό να ζήσω εγώ. Δεν το δέχομαι. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αν όντως ενοχλούμε κάπου, να μαζευτούμε, να το συζητήσουμε. Δεν λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Τουλούπη. Συνεχίζουμε την κουβέντα για τις γουρούνες, οι οποίες θα μπορούν να γίνουν και πιτόγυρα κάποια στιγμή, όταν αποφασίσει το ελληνικό κράτος να κάνει πράξη αυτό που λέει. Έτσι. Δηλαδή, πόσες γουρούνες έχουμε να κάνουμε πιτόγυρα, τώρα που σταματάει και το συζήτιο αγάπης και όλα τα υπόλοιπα, βολεύει. Είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες. Πολλές δεκάδες χιλιάδες. Στην Άξο πόσες έχουμε, αλήθεια. Να σα πω την ίδια, δεν τις έχουμε καταμετρήσει, αλλά είναι πολλές. Είναι πολλές. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να είναι περίπου τις χίλιες γουρούνες. Εδώ τώρα. Δεν ξέρω αν θα είναι και τόσες πολλές, αλλά είναι κάπως. Είναι τώρα. Ναι. Εδώ τώρα είναι ένα θέμα. Δηλαδή, έγινε της μόδας προφανώς κάποια στιγμή. Ναι. Βοήθησε το γεγονός ότι ήταν το ενδιάμεσο μηχανής και να σου πω κάτι, της μόδας δεν πιστεύω να έγινε, γιατί δεν την είδα να κυκλοφοράει τόσο πολύ σε ευρεία μες στην πόλη, γιατί είναι δυσκίνητο όχημα μες στην πόλη. Ναι, προσφέρεται το δίκυκλο για την πόλη. Βασικά προσφέρεται η χώρα μας και ειδικά κυκλοφοράνε στις χώρες, στις νότιες χώρες. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πού κυκλοφορούν αυτές, κυκλοφοράνε πάρα πολύ από ότι αν μπαίνετε Facebook θα δείτε ότι έχω αναρτήσει, ας πούμε, στην Ισπανία τις χρησιμοποιούν και για περιπολικά οι αστυνομικοί. Ναι, αυτό μου δίνει εντύπωση. Ανέβασε μια Αμερική φωτογραφία που έκανε δώρο η κυρία Μέρκελ στο περιοριστικό σώμα κάποιες γουρούνες. Γιατί, και έχουν και πινακίδες επάνω, γιατί μας λέει κάποιο σημείο ο κύριος ότι ξέρω, μόνο εμείς θα κάνουμε αυτά στην Ελλάδα και τέτοια. Λοιπόν, κυκλοφοράνε σε όλο την νότιο. Πάρα πολύ στην Νότιο Ευρώπη, Μάλτα, Κύπρος πάρα πολύ, χιλιάδες γουρούνες στην Κύπρο. Τώρα βλέπω ότι είναι μεγάλη αγορά, ανοίγει στην Κροατία, δηλαδή όλες οι χώρες οι τουριστικές και ειδικά νότια που εδείκνεται ο καιρός, χρησιμοποιούν πάρα πολύ το όχημα αυτό, γιατί προσφέρει, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο στην οδήγηση. Ναι. Το ασφαλές δεν το συζητάω, γιατί θα σας πω παρακάτω, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στην οδήγηση. Και έτσι, ειδικά στην Ήπεθρο, είναι πολύ διαδεδομένο, αλλά και στις τουριστικές περιοχές. Μέσα στις πόλεις είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο κίνητο. Είναι σαν αυτοκίνητο, δεν μπορείς να περάσεις. Αυτό είναι και μια αντίφαση τώρα. Δηλαδή, είναι εύκολο στην οδήγηση, αλλά δύσκολο κίνητο όσον αφορά την. Στην κυκλοφορία μέσα στις πόλεις. Γι' αυτό και δεν βλέπεις πάρα πολλά μέσα στις πόλεις, γιατί όταν κάποιος έχει μεταξύ αυτοκινήτου και δικύκλου. Η τετράρου θα πάρει δίκυκλο, γιατί περνάει ανάμεσα αυτοκίνητο. Ναι, το τετράρου. Τι να πάρει τετράρου, να βρέχω με τι να πάρω ένα αυτοκίνητο. Σωστά, ναι. Γι' αυτό, αυτό, ναι, γι αυτό ναι, το ναι. λόγο, όχι κάποιο άλλο λόγο. Πάντως, μας αρέσει να παίζουμε με αυτό, έτσι. Κοιτάξτε, είναι ένα παιχνίδι. Είναι τόσο ωραίο όχημα, πραγματικά. Σας είπα, είναι ένα καινοτόμο όχημα, ένα καινούργιο όχημα. Δεν το είχαμε. Για πολλές δεκαετίες δεν υπήρχε. Ξαφνικά βγήκε στη ζωή μας. Ναι. Είναι ένα ωραίο όχημα. Είναι πολύ διαδεδομένο. Δηλαδή, έρχονται τουρίστες να οδηγήσουν μόνο αυτό. Δηλαδή, παίρνοντας αυτό το όχημα το δρόμο, παίρνεις ένα κομμάτι από το τουριστικό προϊόν. Γιατί φανταστείτε ότι κάθε φορά περνάω εγώ την καρδούλα, την πλάτη μου, πληρώνω 10-20 ευρώ. Κάνω εισαγωγή συναλλάγματος στη χώρα μου, έτσι. Συμβάλλω κι εγώ στα έσοδα της πατρίδας μου. Ναι. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στο θέμα για την απαγόρευση. Γιατί αυτό για την απαγόρευση, και, έτσι. Βασικό, ναι, λοιπόν, θα ήθελα 2 λεπτά από το χρόνο σας να διαβάσω λίγο την παρουσίαση του νομοσχεδίου. Του συμβούλου, μάλλον, γιατί δεν πιστεύω να κάτσει ένας υπουργός να γράψει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ερχόμαστε ακριβώς στην παρουσίαση του νομοσχεδίου που έδωσε συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ο κύριος υπουργός. Ναι. Λέει, ένα άλλο θέμα που απασχολεί κυρίως την νησιωτική Ελλάδα και τις τουριστικές περιοχές είναι οι γνωστές τετράτροχες μοτοσυκλέτες και οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων, όπου απαγορεύεται η χρήση τους σε δρόμους, στο οδικό δίκτυο, στο ασφαλτοστομέα του οδικού δίκτυου. Εντάξει, ασάφιες, αλλά κάπως σαν τεχνοκράτης να το έχει γράψει. Ακούστε παρακάτω λοιπόν. Αφού ήταν μια άλλη γκρίζα ζώνη, την ξέρετε καλά. Επειδή μας κατηγορείτε έτσι για συντεχνιασμό, να δούμε πόσο συντεχνιακοί είμαστε. Όπου για να νοικιάζουν σε επισκέπτες της χώρας, σε τουρίστες, φτηνά οχήματα και χωρίς άδεια μοτοσυκλέτας, φρόντισαν να έχουμε τις τετράτροχες μοτοσυκλέτες και τα οχήματα εκτός δρόμου. Να μετακινούνται με πολύ μικρές ταχύτητες στα νησιά μας και να σκοτώνει τον κόσμο κάθε καλοκαίρι. Γι' αυτό απαγορεύεται και η κυκλοφορία σε αυτούς τους δρόμους. Στις πόλεις απαγορευόταν έτσι κι αλλιώς. Μόνο στα εκτός δρόμου επιτρέπεται. Στα εκτός δρόμου, γι' αυτό που βγήκανε. Αυτή είναι η έγκριση που τους επιτρέπεται. Λοιπόν, αν ένας άνθρωπος τα ακούσει αυτό, okay, που δεν ξέρει. Αλλά όφιλε ο σύμβουλος του υπουργού, όταν του το έδωσε ο κύριος υπουργός να το διαβάσει αυτό, όφιλε να τον έχει ενημερώσει.
Να το πάμε από την αρχή. Να το πάμε μάλλον από την πίσω μεριά. Ναι, ναι. Πες ότι είναι πράγματι παράνομα. Από ό,τι λέει ισχύουν όλα αυτά. Ποιος μου έδωσε εμένα, ποιος το πέρασε μες στην Ελλάδα το όχημα αυτό? Το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Μεταφορών το έδωσε. Ναι. Και μου λέει ο κύριος Μεταφορών, ο κύριος Υπουργός, ότι ένα όχημα παράνομο το πέρασε αυτός παράνομα μες στη χώρα μου. Μου το πούλησε εμένα, πλήρωσα τέλη ταξινόμησης, ΦΠΑ, φόρους, τέλη κυκλοφορίας, πινακίδες. Μου λέει τώρα κύριε, λάθος που το αγόρασες, φέρ' το πίσω. Φάτο. Εντάξει, το φάμε, είπαμε, δεν γίνεται, ναι. Γιατί εντάξει. Δεν μπορούμε να το σφάξουμε, το φάμε, ναι. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά είναι τελείως παράλογα αυτά που λέει. Να το πάμε αλλιώς τώρα. Ναι. Λοιπόν, γράφει εδώ πέρα ότι είναι υπεύθυνο δραστηριοτήτων που απαγορεύεται εξίσου στους δρόμους. Στο οδικό δίκτυο, στο αυτοδομένο οδικό δίκτυο. Αν έμπαινε στη διαδικασία αυτό που πήγε να το γράψει ο σύμβουλος το έγγραφο, έπρεπε να ψάξει να βρει την έγκριση τύπου, γιατί μιλάει για έγκριση εδώ, και να δει αν επιτρέπεται ή όχι ένα όχημα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε, αφού μπαίνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλο τον χρόνο σας, αλλά πρέπει να μάθει όλη η ελληνική πηγάτη που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι ένα όχημα για να πάρει έγκριση τύπου, μάλλον ευρωπαϊκή έγκριση τύπου, είναι βάση κάποιων τεχνικών χαρακτηριστικών που δίνει στο εργοστάσιο παγκοσμίως ευέλειας εργοστάσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Λέει λοιπόν τη Yamaha, τη Suzuki, τη κάθε εταιρεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλε, αν θες να πουλήσει όχημα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, θα το στήσει έτσι. Ναι, μπαίνει στη διαδικασία, εξοδεύει εκατομμύρια ένα εργοστάσιο να στήσει ένα όχημα πάνω στις προδιαγραφές που του δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό λέγεται έγκριση τύπου. Στείνοντας λοιπόν το όχημα, το εργοστάσιο, και μπαίνει σε εκατομμύρια έξω να το στήσει το όχημα, του βάζει και δικλείδες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ το στείνω. Μην μου πει μετά κάποιος Ελληνάρας ή ξέρω, από τη Βουλγαρία ότι δεν δέχομαι να κυκλοφορεί το όχημά μου στη χώρα μου. Άρα λοιπόν στο άρθρο 13. Αν έμπαινε στον κόπο να διαβάσει ο κύριος που σύνταξε αυτό το κείμενο, λέει ξεκάθαρα: απαγορεύεται να απαγορεύσει έθνος κράτος την κυκλοφορία ενός οχήματος μέσα, που είναι γραμμένο μέσα σε αυτή την έγκριση. Τόσο απλά. Απαγορεύεται να απαγορεύσει. Άρα, πώς πάει να απαγορεύσει? Αμέσως αντίκειται στην ευρωπαϊκή οδηγία και ναι, στην έγκριση τύπου του οχήματος. Λοιπόν, τόσο απλά. Καταλάβατε πώς στείνουμε τους νόμους. Έτσι. Καλά, δεν είναι και η μόνη περίπτωση που θα νομοθετήσει το ελληνικό κράτος κόντρα σε κάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά θα έρθει ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο να ρίξει πάλι ένα τεράστιο πρόστιμο αρκετές φορές στην Ελλάδα για μη τήρηση ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σωστά, το έχει κάνει αρκετές φορές, νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Το θέμα είναι όμως ότι παίρνουμε το κακό σενάριο. Γιατί πρέπει να πάρουμε και αναγκαστικά για το κακό σενάριο. Επιμένει το κράτος και λέει: εγώ τις τρώω. Τι κάνουμε τώρα? Να σου πω κάτι. Το κακό σενάριο για να το πάρουν, που δεν πιστεύω να το πάρουν. Εγώ πιστεύω ότι θα το μαζέψουν, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν μπει σε δικασία να ενημερωθούν. Μακάρι να το μαζέψουν. Πόδι, λέμε ότι... Δεν φταίνει και αυτή, σα είπα, φταίμε κι εμείς που δεν υπάρχουμε σαν κλάδος να υπάρξει μια αντίδραση, να τους ενημερώσουμε. Το ξεκίνησαμε λάθος και αυτοί και εμείς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα το μαζέψουν. Αν δεν το μαζέψουν και φτάσουν μέχρι εκεί, με μια απλή προσφυγή καταπέφτει. Έτσι, γιατί όλα αυτά που λένε δεν ισχύουν πουθενά. Πρώτα απ' όλα έρχονται αντιμέτωποι σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο κλάδος είναι τεράστιος, βάλτε από εμπόρους, εισαγωγής, ανταλλακτικά, λάστιχα. Εμείς, οι νοικιαστές που έχουμε επενδύσει. Άλλος πήγε για να μιλάμε και στον τόπο μας. Και πραγματικά νούμερα. Λοιπόν, κάποιος άνθρωπός μας εδώ στην Άξο πήγε και έφτιαξε 20 ντομάτια και 5 και έφτιαξε ένα ξενοδοχείο. Εγώ πήγα και πήρα 30 γουρούνες. Μου λέει εμένα σήμερα το κράτος σφάχτηξε φάτης, ας πούμε, γιατί έτσι δεν γουστάρω. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος, εγώ μαλίζω με τα μηχανάκια. Δηλαδή, πάντα είχαμε μια νοοτροπία να έχουμε απέναντι μια κοινωνία, να βλέπεις εγώ να πεθάνεις εσύ. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να ζούμε παράλληλα όλα τα κομμάτια της κοινωνίας. Βέβαια, όχι εις βάρος ενός αλλονού, έτσι, και εσύ είπα και πάλι. Συζητάμε και αν ενοχλούμε και κάπου, να μαζευτούμε, να το συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Όπως και εμένα με ενοχλούν πολλά από όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες, αλλά δεν πάω να πω ότι με ενοχλεί ο διπλανός με τα τραπεζάκια, ξέρω εγώ, μάζεψέ τα. Καταλαβαίνεις. Ενώ με τα μηχανάκια να τα μαζέψω. Ναι, όχι, όχι. Αυτό το λέω γιατί το έχω συναντήσει πάμπολες φορές και από το Δήμο. Τα μηχανάκια βάλει τα μέσα. Ο άλλος όμως με τα τραπεζάκια τα βγάζει απ' έξω. Λέω εγώ τώρα. Δεν πήγα όμως ποτέ εγώ να το πω γιατί ο άλλος με τα τραπεζάκια. Προσπαθώ να κατοχυρώσω. Αναλογικά με όλους. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Οπότε επιμένουμε στην ερώτηση όμως. Σου λένε τα φας, τι είχαν? Κοιτάξτε, εμείς αν το συνεχίσουν, σας είπα, το πρώτο πράγμα είναι μια απλή προσφυγή και καταπέφτει. Αν το συνεχίσουν, πρώτα να ζητάμε αποζημίωση. Δεν κατάλαβα. Και πόσο άλλωστε το ίδιο το Υπουργείο μου έδωσε άδεια. Δηλαδή, σαν να μου λέει ο κύριος Υπουργός ότι κάποιος από κάτω τα πήρε και βάλε παράνομα οχήματα στην πατρίδα μας, τα πουλήσανε. Έτσι, δηλαδή, συντεχνιακά έφταιγε και το Υπουργείο Μεταφορών. Δεν τα φέραμε από τα βουνά. Ναι. Αυτοί τα φέρανε μέσα, αυτοί τα εισάγανε στην Ελλάδα, αυτοί δώσανε εγκρίσεις τύπου σε εταιρείες, αν ήταν παράνομα τα οχήματα, μου τα πουλήσανε εμένα και έχει τώρα και μου λέει: όχι, φίλε, φάτα. Δεν γίνεται αυτό. Ωραία, δεν, και πάμε και στην άλλη ελληνική ερώτηση, η οποία είναι καθαρά, ξέρεις,
σημειονολογία, πώς το λέμε αυτό, σεναριολογία και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρεις, τα σενάρια που φέρνουν, έτσι. Επειδή το είπες και πριν, μάλλον δεν το είπες, το άφησες. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάτι από πίσω από όλη αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, μέχρι την τρίτη φορά που είχα πάει, γιατί τώρα πλέον με ξεπέρασε αυτό, την τρίτη φορά που είχα πάει, βλέπαμε ότι υπήρχαν. Να σου το πω αλλιώς. Όταν έχω εγώ 100 πελάτες που νοικιάσουν 100 τετράρωδα γουρούνες ή 95, δεν έχουν, άδειλα, δεν έχουν δίπλωμα μοτό. Ναι. Που σημαίνει ότι οι 5 γουστάρουν να πάρουν γουρούνα ενώ έχουν δίπλωμα μοτό, οι άλλοι 95 δεν έχουν δίπλωμα. Άρα, αν τους πάρεις αυτό το προϊόν από την αγορά, τι θα νοικιάσουνε? Μηχανάκια. Όχι. Ναι. Αφού αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα. Ναι. Άρα λοιπόν, ποιο ενοχλεί? Από πού έχουμε πάρει κομμάτι της πίτας? Όχι από τους συναδέλφους μας εδώ που έχουμε 10-20 αυτοκίνητα, από τις πολυεθνικές. Έχουμε πάρει κομμάτι από τις πολυεθνικές. Avis, Hedge, να ενωματίσω όλες τις πολυεθνικές. Έχουμε πάρει κομμάτι την πίτα των ενοικιαστών αυτοκινήτων. Γενικότερα. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αυτό το κομμάτι, αυτό το καινοτόμο προϊόν που ήρθε στην πατρίδα μας, παίρνει κομμάτι από τις ενοικιαστές. Το θέμα, το κακό ποιο είναι? Ότι εμείς είμαστε ένας κλάδος που δουλεύουμε πάρα πολύ λίγους μήνες και προσπαθούμε να επιβιώσουμε όλο τον χρόνο με όλα αυτά που μας έχουν βάλει να πληρώνουμε, με αυτό το προϊόν, με αυτό το καινοτόμο. Αυτό εγώ πρότεινα και τους λέω, αυτή είναι η ανάπτυξη. Βλέπετε ότι αντέξαμε στην κρίση 7 χρόνια αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είμαστε πάρα πολλές χιλιάδες, αλλά μικρές επιχειρήσεις. Αντέξαμε στην κρίση και έχετε μια τροπολογία να μας κλείσει. Δηλαδή είναι αδύνατον αυτό που πάει να κάνει. Γιατί αντέχουμε, είμαστε βιώσιμες επιχειρήσεις. Στην παροχή υπηρεσιών έχουμε ένα πολύ καλό κομμάτι που φέρνουμε στην άλλα μας την πατρίδα μας, στην παροχή υπηρεσιών. Έχουμε τα πάντα. Δηλαδή, σας είπα προηγουμένως ένα καλό παράδειγμα. Ένας συνάνθρωπος μας φτιάχνει 20 δωμάτια, εγώ αγόρασα 30 γουρούνες. Εγώ έχω να πληρώσω τέλη, φόρους, ΦΠΑ, ασφάλειες, 1000 πράγματα που δεν τα έχει ο άλλος συνάνθρωπός μας που επένδυσε σε αυτό στο άλλο κομμάτι. Και σύν ότι ρισκάρουμε, κάθε μέρα μας βρίζουν, μας κάνουν. Δηλαδή, λες και είμαστε τυχοδιώκτες. Και είμαστε οι αλήτες με ένα μηχανάκι και αυτός είναι ο κύριος. Έχει δωμάτιο, είναι ξενοδόχος, ας πούμε. Και στο χειρότερο, είναι ακόμα οι ξενοδόχοι. Δηλαδή, στο άλλο κομμάτι, προς Θεού, δεν θέλω να τα βάλω μέσα. Εντάξει, ναι, άστο, θέλω να σου πω ότι είμαστε ένα κομμάτι, είμαστε ένα κομμάτι παροχή υπηρεσιών. Είναι ακόμα στο 13%, μας πήγαν στο 24%. Δηλαδή, δουλεύουμε και εμείς 40 μέρες όπως δουλεύουν οι άλλοι. Δηλαδή, άλλοι συνάδελφοι μας δουλεύουν 3 μήνες, 4. Άλλοι στα μικρά νησιά δουλεύουν 40 μέρες. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Έχουμε όλα αυτά να πληρώσουμε και τώρα ξαφνικά είμαστε και κλείσε κιόλα. Ναι. Γιατί δεν γουστάρω, δεν θέλω. Ναι, αυτό το κλείσε είναι λίγο απότομο, λίγο δικτακτορικό, αν μπορούμε να το πούμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Αλλά είναι τελείως λάθος. Δηλαδή αυτή η λογική του κόβω το χέρι απλά και μόνο επειδή πονάει είναι ότι χειρότερο. Ελπίζουμε βέβαια ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Με βάση την επαφή που είχες στις τελευταίες και ενδεχομένως να έχεις και άλλη μία τις επόμενες ημέρες, αν δεν ξέρω αν θα έχεις. Βλέπεις ότι τελικά θα το. Κοιτάξτε, να σας πω ότι τις τελευταίες επαφές που έχουμε μέχρι και χθες τώρα, γιατί έχουμε δύο κομμάτια κυβέρνησης, είναι το μικρό κομμάτι των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες που είχα την τελευταία επαφή, το νομικό κομμάτι, κάποιοι νομικοί του ΑΝΕΛ θα συναντηθούν στείλαμε κάποια έγγραφα, θα συναντηθούν με τους νομικούς συμβούλους του Υπουργείου από το ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουν το θέμα. Μας διαβεβαίωσαν ότι μάλλον έχουμε δίκιο. Εκτός οι άνθρωποι θα κάτσουν να το μελετήσουν έτσι, αλλά από αυτά που τους στείλαμε, μπήκαμε στη διαδικασία και τα στείλαμε για να μην μπαίνουν στη διαδικασία να τα ψάχνουν, τα βρουν οι άνθρωποι, γιατί τα είχαμε όλα τα έγγραφα. Βλέπουν ότι έχουμε δίκιο, θα το δούνε, θα συζητήσουν και με το πολιτικό κομμάτι, γιατί έχουμε και αυτό μετά. Πιστεύω ότι θα το πάρουν πίσω. Εμείς θα το παλέψουμε. Το κακό είναι ότι αν δεν το πάρουν μέχρι τη Δευτέρα πίσω, όλη η Ελλάδα θα κατέβει τη Δευτέρα 13-11, θα κάνουν συλλαλητήριο με τα τετράρωδα στην Αθήνα. Θα κατεβούν όλοι οι συνάδελφοι και όλοι οι ιδιώτες. Έχουν ανεβάσει στα social media παντού, ξεσηκώνουν τον κόσμο, να κατέβουν στην Αθήνα με τα τετράρωδα, να κάνουν μια ειρηνική διαδήλωση. Και προκαλούμε όλους τους συνανθρώπους μας, όποιος θέλει και έχει τετράρωδα, να έρθει. Συνετά και όμορφα, ειρηνικά, να διαδηλώσει για το όχημά του. Με το γάνος του, με τα στοιχεία του, έτσι. Ναι, με ό,τι προβλέπετε. Ωραία, με ό,τι προβλέπετε. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι τη Δευτέρα. Πιστεύω ότι θα το πάρουν πίσω και θα το ξανασυζητήσουμε. Θα το μαζέψουμε. Πιστεύω, γενικότερα, ναι. Πάντως, αυτό το. Και η τελευταία τοποθέτηση, γιατί ο χρόνος τρέχει αναγκαστικά. Νομίζω ότι το τελευταίο νομοσχέδιο που έχει σχέση με όλα αυτά, γιατί διαβάζω και το άλλο που. Πάνε να αυξήσουν το όριο ταχύτητας, το πάνε στα 150 χιλιόμετρα και κάτι τέτοια. Είναι ένα θεματάκι ολόκληρο αυτό το νομοσχέδιο. Κοιτάξτε, για τις μεταφορές. Εγώ είδα, γιατί μπήκα στη διαδικασία χθες το βράδυ και είδα ότι. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση. Φταίμε και εμείς οι ίδιοι πολίτες. Δηλαδή, ζητάμε πάντα πράγματα.
χωρίς να υπάρχουμε καν. Δηλαδή, περιμένουμε να νομοθετήσει κάποιος για εμάς χωρίς εμάς. Ναι. Και σίγουρα θα γίνονται και λάθη. Δηλαδή, δεν λέω ότι το κάνανε σκεμμένα ή λάθος εννόηση. Κάποιος το εισηγήθηκε λάθος και αυτό ήταν το τέταρτο. Σας είπα μέχρι τώρα κάποιες πολυεθνικές. Ναι. Τώρα πιστεύω ότι αυτό το σημερινό που συμβαίνει είναι κάποιος το εισηγήθηκε λάθος. Είχε μια αιμονή ο συγκεκριμένος άνθρωπος και έβαλε μια ολόκληρη κυβέρνηση, μια ταλαιπωρία. Και τον κόσμο ολόκληρο, έτσι. Ξεσηκωθήκαμε τόσο κόσμο για το τίποτα. Γιατί μπορούσε μια απλή κουβέντα να τα βρούμε. Βλέπω λοιπόν ότι μέσα στο νομοσχέδιο είναι πάρα πολλά θέματα που ακουμπάνε εμάς ενοικιαστές και φταίμε εμείς γιατί δεν είχαμε κλάδος. Τώρα είναι ευκαιρία λοιπόν να υπάρξουμε, να κατοχυρωθούμε και σαν κλάδος. Να σου πω ένα παράδειγμα. Διάβασα μέσα στο νομοσχέδιο ότι αν καταθέτεις πινακίδες και πας να τις σηκώσεις, πληρώνεις 30 ευρώ πρόστιμο. Εμείς για τον πολίτη που είχε ένα όχημα, δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι, δεν ξέρω αν είναι. Γιατί, σας είπα, οι νομοθετήσεις γίνονται προς το καλό της κοινωνίας των πολιτών. Λοιπόν, εμάς που μας ακουμπάει, εμείς αναγκαζόμαστε να καταθέσουμε πινακίδες αδίκηκλα δικά, που το σήμα είναι 22 ευρώ. Ναι. Αναγκαζόμαστε να καταθέσουμε πινακίδες σε εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα, μόνο και μόνο για να μην μας έρθει αυτό το άλλο, να μην το κρίνω πάλι, που βάλανε ότι αν έχεις ανασφάλιση το όχημα. Ναι, σωστά. Και το έχεις αραγμένο στην αποθήκη, πρέπει να το έχεις ασφαλισμένο, αλλιώς πρέπει να καταθέσεις πινακίδες. Mm. Λοιπόν, εγώ δεν θα τα κρίνω αν είναι σωστό ή όχι. Βάζεις σε μια ταλαιπωρία χιλιάδες κόσμο. Ειδικά τους ενοικιαστές πάλι, αλλά αφού δεν υπήρχαμε σαν κλάδος, πώς θα τους πούμε ότι παιδιά είναι χαζό αυτό που κάνετε. Γιατί, πρώτον, υπάρχουν πάρα πολλά νησιά που δεν έχουν εφορίες, άρα μεταναστεύει ο κάτοικος του νησιού, ο άνθρωπος, μεταναστεύει να καταθέσει πινακίδες. Λοιπόν, για ποιο λόγο, για να μην χάσει κάποια ασφαλιστική, κάποια ευρώ. Ενώ στην ουσία χάνει το κράτος. Αυτό δεν το καταλάβανε ποτέ. Τώρα μας βάλανε σε διαδικασία τι κάναμε εμείς οι ενοικιαστές. Ειδικά σαν δίκυκλα που ήταν 22 ευρώ, τέλος του Δεκεμβρίου πλήρωνα τα τέλη μου εγώ. Και ας το χρησιμοποιήσω μόνο δύο μήνες. Μόνο και μόνο για να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία να χαλάω χρόνο και χρήμα να καταθέτω πινακίδες. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Θα τα καταθέσουμε όλα τα οχήματα. Μιλάμε περίπου πάνω από στις 300.000 δίκυκλα ενοικιαζόμενα, μοτό γενικότερα, που θα χάσει το κράτος περίπου τα 9 εκατομμύρια ευρώ σε τέλη το Δεκέμβριο. Ναι. Με αναγκάζει να το κάνω γιατί θα μου στείλει λέει πρόστιμο γιατί θα το έχω ανασφάλιση στην αποθήκη μου. Άρα λοιπόν με αναγκάζει να καταθέσω πινακίδες. Εργατοόρος εγώ, εργατοόρος ο υπάλληλος στην εφορία. Θα χάσει έσοδα. Τα 9 εκατομμύρια, σωστή. Και όταν θα τα σηκώσω εγώ, θα πάρει αν όχι το 1 τρίτο τα μισά. Άρα έχασε τόσα εκατομμύρια το κράτος, τους το λέω από τον Ιούνιο αυτό το πράγμα, δεν θέλουν να καταλάβουν, δεν θέλουν να ακούσουν μάλλον, ότι είναι λάθος, ειδικά για τους ενοικιαστές. Υπάρχουμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι. Όταν νομοθετούν από εδώ και πέρα, θα ξέρουν ότι ακουμπώντας τον πολίτη, ακουμπάνε και ένα κομμάτι του κλάδου και πρέπει να το βλέπουν. Να λένε, ξέρετε αυτός. Εγώ τους είπα, και προχτές το φέρα και το θέμα αυτό, γιατί πολλοί συνάδελφοι μου το λέγανε, σας παρακαλώ, αφού πάτε για μας, μιλάτε και για μας. Σωστά. Κάποιοι συνάδελφοι λέγανε η γουρούνα. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι μόνο η γουρούνα. Είναι ναι, θέμα είναι με αυτό με τα ανασφάλιστα. Ήρθε συνάδελφο στην Κρήτη 300.000 ευρώ πρόστιμο. Τότε εκείνο δεκαήμερο που το βάλανε σε φορά. Α, ναι, τότε αυτό. Ναι, γιατί τα είχε ο άνθρωπος στην αποθήκη και τα είχε βγάλει ακόμα έξω τον Ιούνιο τα οχήματα. Και του στείλανε πρόστιμο. Λοιπόν, εδώ πρέπει αναγκαστικά να διακόψουμε γιατί μα ο χρόνος είναι απαραίτητος και μας φάζει και όλα τα υπόλοιπα και είναι λογικό αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ελπίζουμε πραγματικά να βρεθεί λύση, ελπίζουμε απλά να υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος, αυτό που ζητάω τουλάχιστον εγώ, είναι να υπάρχει όσο δυνατό καλύτερος έλεγχος, μια συνεννόηση Δήμου, αστυνομίας, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι όποιες εντυπώσεις δημιουργούνται από τη χρήση του συγκεκριμένου οχήματος. Και πάνω απ' όλα διάλογος. Και διάλογος, αυτό.